Καλησπέρα κύριε Μαμουλάκη, χαιρόμαστε για αυτήν τη συνέντευξη, για την παραγωγή του podcast για το newshub.gr. Θέλω καταρχήν, καλωσορίζοντάς σας, να μου κάνετε μια γενική τοποθέτηση για τα πολλαπλά σενάρια που διαβάζουμε και που αυξάνουν από μέρα σε μέρα για την περιβόητη ημερομηνία προκήρυξη των εκλογών από την κυβέρνηση. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά καταρχάς σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Ναι, πράγματι, απαντώντας ευθέως στο ερώτημά σας, υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το τέλη Νοεμβρίου ουσιαστικά, προκήρυξε τις εκλογές, όταν ως καθήλυνα αρμόδιος για την προκήρυξη των εκλογών από τη Λαϊκή Αγορά της Καλλιθέας, ανέφερε ότι μυρίζεται εκλογές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ευθύς αμέσως από εκείνο το χρονικό σημείο ξεκίνησε ένα αλλεπάλληλο σενάριο, μια σεναριολογία γύρω από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, των επικείμενων εκλογών. Ακούγονται πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως έχουμε εισέλθει, βαδίζοντας πλέον στο 2023, έχουμε εισέλθει επίσημα σε μια προεκλογική περίοδο. Καλό όμως είναι να προσακτηνιστεί το ταχύτερο δυνατό, να γνωρίζουν οι πολίτες, να γνωρίζει το πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η ασάφεια και το κυριότερο εις βάρος της χώρας το γεγονός ότι οι υπουργοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν γνωρίζει ακόμα το πότε θα διεξαχθούν εκλογές και είσαι υπουργός μιας κυβέρνησης όπως του κυρίου Μητσοτάκη, τρέχουν στις περιφέρειές τους, στην επαρχία για να κυνηγήσουν το σταυρό και δεν εργάζονται και δεν παράγουν κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό έργο. Αυτό είναι κρίσιμο. Πέραν των επισημάνσεων ή των ενδεχομένως της κριτικής που μπορεί να ασκήσουμε ως αντιπολίτευση, είναι πολύ σημαντικό η χώρα, το τονίζω αυτό, να αποσαφινιστεί, να αριστικοποιηθεί η ημέρα διεξαγωγής, γιατί αυτό το καθεστώς ασάφειας δεν βοηθάει κανέναν. Εκτιμάτε ότι συναρτάται η προκήρυξη των ελληνικών εθνικών εκλογών με τις τουρκικές προεδρικές εκλογές? Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τον περίφημο χαλβά του Βοσπόρου, αυτός που δεν μάθαμε ποτέ το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης, δεν ασκεί μια παράλληλη με τον κύριο Ερντογάν πολιτική. Διότι η αλήθεια είναι ότι το να υπάρχουν τα σενάρια επικείμενης, αν θέλετε, διένεξης των δύο χωρών, νομίζω ότι δεν βοηθάει κανέναν από τους δύο χώρες. Και πολλό δε μάλλον αυτό μας ενδιαφέρει την Ελλάδα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια εγκύτητα χρονική της εξαγωγής των εκλογών στην γείτονα Τουρκία με τη χώρα μας, πυροδοτεί και τα σενάρια που μου αναφέρετε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει κάποιος έντεχνος σχεδιασμός, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό και για μας. Δεν μπορούμε να άγεται και να φέρεται η χώρα ανάλογα με το πότε θα γίνουν εκλογές στην γείτονα Τουρκία, που τονίζουμε ότι διέρευσε προσφάτως ότι δεν θα είναι 18 Ιουνίου στην Τουρκία, αλλά θα είναι νωρίτερα. Σε εμάς ακούγεται το σενάριο πέριξ του Πάσχα. Όπως και να έχει όμως, η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα του οίκου της, το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, διότι αυτό που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, κύριε Βαρδάκη, είναι εξαιρετικά δυσμενές. Που φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα που απασχολεί τον πολίτη. Όντως, προλαβαίνετε το επόμενο ερώτημα. Αυτό είναι. Διάγουμε την εποχή των παν φύσεως πας. Έχουμε την ίδια ώρα εξέφρανες αυξήσεις, αλλά και την εσχροκέρδη, η οποία δεν μπορεί να τη θασευτεί. Ναι. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος, γιατί πραγματικά με απασχολεί όχι μόνο ως βουλευτή Ηρακλείου και αναπληρωτή τομέαρχη οικονομίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ως ένα απλό πολίτη. Είναι αδιανόητο αυτό που συνετελείται εδώ και ένα χρόνο, κύριε Βαρδάκη. Βλέπουμε μια κυβέρνηση τροχονόμου να παρακολουθεί ανεξέλεγκτα καρτέλ να εσχροκερδούν εις βάρος των πολιτών, και θα γίνω πιο συγκεκριμένος, στον χώρο της ενέργειας. Ακόμα και σήμερα που μιλούμε, δηλαδή το μήνα Γενάρη, η χώρα μας είναι η πρώτη. Είναι η πρώτη χώρα σε κόστος στην χονδρική ενέργεια. Και μάλιστα σε τιμές πολλαπλάσιες άλλων χωρών όπως τη Ιβηρική ή ακόμα και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην χονδρική. Έρχεται βέβαια η πολιτεία και επιδοτεί μεταγενέστερα και για να μειώσει το κόστος σε επίπεδο λιανικής. Μα η επιδότηση που δίνει ο κ. Μητσοτάκης προς τους 5 καθητοποιημένους παραγωγούς ενέργειας, τους 5 ολιγάρχες της ενέργειας, είναι επιδότηση η οποία βγαίνει από τις τσέπες των πολιτών. Δηλαδή, τι γίνεται? Μας ορίζουν αφαίρετα ένα υψηλό ποσό οι εταιρείες ενέργειας, η κυβέρνηση σκύβει το κεφάλι, το αποδέχεται, ενώ σε άλλες χώρες ζητούν τα αρέστα κυβερνήσεις να εξηγήσουν οι ιδιώτες πώς προκύπτει αυτό το νούμερο. Εδώ το αποδεχόμαστε ad hoc και μετά έρχεται η πολιτεία με δικά μας χρήματα να επιδοτεί ξανά τους καθετοποιημένους παραγωγούς για να μειωθεί το κόστος στη λιανική. Είναι αδιανόητο. Συνετελείται μια βαθύτατη και άδικη αναδιανομή εισοδήματος και πόρων, ίσως και χειρότερη από την εποχή του χρηματιστηρίου.
Είναι κάτι που το φωνάζουμε. Και ειδικά στον χώρο της ενέργειας είναι τόσο εξώφθαλμο, τόσο προκλητικό, τόσο αδιαφανές, που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Και συνεχίζει. Είναι 10ος μήνας. Δίδουμε 1,2 δις μηνιαίως. Mm-hmm. Άρα, κάντε το πληρωμό. Μιλάμε για 12 δις, σχεδόν ένα μνημόνιο ολόκληρο. Το έχουμε δώσει πού? Στις 5 εταιρείες ενέργειας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα food pass, δηλαδή στις υπεραγορές τροφίμων. Κανένας έλεγχος. Η ΔΜΕΑ, το καθήλυνα αρμόδιο όργανο επιβολής ελέγχου και προστήμων, κοιτάζει αδιάφορο. Κοιτάζει το υπερπέραν. Όταν μιλάμε για 2 πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ τα τελευταία 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω τα λέει όλο αυτό. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλοι επισκεπτόμαστε τα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Είναι αλλεπάλληλο το ντόμινο των αυξήσεων. Δεν προλαβαίνουμε τις ανατιμήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν υπάρχει έλεγχος. Και για την ακρίβεια, όχι απλά δεν υπάρχει έλεγχος, μάλλον υπάρχει η επιλογή του μη ελέγχου. Πολιτική επιλογή, mm-hmm. με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους έχοντες και κατέχοντες, και οι μη προνομιούχοι συνεχώς ταπεινώνουν ακόμα περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αυτό είναι άδικο, γι' αυτό μιλάμε και για δικαιοσύνη παντού. Λέμε δικαιοσύνη, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε θέματα δημοκρατίας που μπορεί να σχολιάσουμε περαιτέρω. Δικαιοσύνη είναι και στη φορολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να μειώνουν οι φόροι στα εισοδήματα και στο κεφάλαιο και στη μεταβιβάση κεφαλαίου και να μην βλέπουμε στα πολύ χαμηλά στρώματα. Δικαιοσύνη λοιπόν σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά και στην αναδιανομή του πλούτου. Επειδή είστε τομεάρχης σε 2 νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, θέλω απλά να θέσω το ερώτημα. Την καθημερινότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας του μεσαίου πολίτη. Του πολίτη που έχει μία δουλειά των 600, 700, 800 ευρώ. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα αυτά? Επαναλαμβάνω, της καθημερινότητας, της επιβίωσης, κύριε Μαμουλάκη. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, κύριε Βαρδάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να επιλύσεις αυτή τη δύσκολη άσκηση. Mm-hmm. Ο πολίτης πράγματι, δυστυχώς, έχει δημιουργηθεί μια κατηγορία, μια πολίτες 2 και 3 ταχυτήτων στη χώρα μας. Και μάλιστα επιδεινώθηκε το πρόβλημα τα τελευταία 4 χρόνια με την κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη, δεδομένου ότι οι δυνατότητες στους μη προνομιούχους είναι ελάχιστες. Και για να επεκτείνουν, να ενισχύσουν το εισόδημά τους ή να τους δοθεί μια άλλη ευκαιρία. Υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης με το σλόγγαν «Πολλές και καλές δουλειές» και με αυτό εξελέγει. Δεν τις είδαμε. Mm-hmm. Το αντίθετο. Βλέπουμε και βιώνουμε μια επιπρόσθετη, περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Βλέπουμε οι ανισότητες να έχουν πραγματικά φτάσει στο μεγαλύτερο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλη, οι ανισότητες πολύ μεγάλη ένταση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, προσέξτε, μόνο για τη χώρα μας, το 0,8% του πληθυσμού διαθέτει το 84% του πλούτου. Είναι ασύλληπτο. Ακούστε το νούμερο. Δηλαδή, 8 στους 1000 έχουν τον πλούτο του. Το 84%. Ναι, όντως είναι η φτώχεια έχει διευρυνθεί. Η φτώχεια στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτό. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα που δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η λογική της άμβλησης των ανισοτήτων, ξέρετε, το ίδιο συνέβαινε και το 2014. Γενάρη του 2015 που αναλάβαμε, πέραν ότι η χώρα ήταν κατεστραμμένη, ήταν ερείπιο και την παραδώσαμε με τακτοποιημένο το χρέος, διαχειρίσουμε το χρέος εκτός μνημονίων και με 37 δις μαξιλάρι. Γι' αυτό κρίνονται οι κυβερνήσεις, κύριε Βαρδάκη. Από τι παραλαμβάνουν και τι παραδίδουν. Και ό,τι και αν λέγεται, αυτό πάντως θα είναι η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η χρηστή διαχείριση, τα κοντά χέρια στη διοίκηση. Αν μη τι άλλο, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν το συνηθίζω, αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφόρων τύπων, Πάτσης, Τάσης, Μαραβέγιας, Χιμάρας, Φημίου και ποιος ξέρει τι άλλα θα έρθουν αργότερα, νομίζω ότι σοκάρουν την κοινή γνώμη. Και όταν ο πολίτης δεν έχει να βγάλει το μήνα, στις 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των οικοκυριών στη χώρα μας. Τότε και βλέπει κάποια ανεξέλεγκτα να πλουτίζουν παράνομα, παράτυπα, ανήθικα, αν θέλετε, σε πολιτικό και όχι μόνο επίπεδο, τότε αυτό εξοργίζει και δημιουργεί μια κοινωνική αναταραχή όπου σαν χύτρα αποσυμπίεσης δρά
όταν έρχονται οι εκλογές. Είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό μιλάμε και για δικαιοσύνη και σε αυτό το ζήτημα. Δύο ακόμα τελευταία ερωτήματα, κλείνοντας αυτή την συνέντευξη μαζί σας. Ποιες είναι οι προσδοκίες του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη? Φαντάζομαι ότι ο πήχες είναι υψηλά σε επίπεδο ποσοστών. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσδοκά να αυξήσει τα ποσοστά σου στο νησί. Ναι. Κοίταξε να δείτε, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία δεκαετία έχει εκαθιδρύσει τη δύναμή του, το κάστρο του στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό έχει φανεί σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, το 12, το 15 εις διπλούν, το 19. Αυτό θα συμβεί και το 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πανίσχυρος στο νησί. Οι Κρήτες γνωρίζουν ποιος νοιάστηκε πραγματικά για τα προβλήματά του. Ο Αλέξης ο Τσίπρας με έργα, γιατί επί τιμή του λόγου είναι πάντοτε οι πράξεις μας, έτσι με έργα προχώρησε βασικά κομβικά έργα υποδομής στο νησί. Να πούμε για το αεροδρόμιο που ουσιαστικά όλο το έτρεξε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι συμβασιοποίηση. Να πούμε για το ΒΟΑΚ που το 2018 ξεκίνησε ο διαγωνισμός και τώρα έστω και καθυστερημένα τον ακολουθούν. Να πούμε για το κάθετο άξονα του Ηράκλειου Μυρών, για τα έργα περιβάλλοντος. Νομίζω ότι η επιβράβευση του 2019 που μας έφερε πρώτη δύναμη με διαφορά σε όλο το νησί ήταν λόγω του γεγονότος ότι πραγματικά νοιαστήκαμε για τους Κρήτες, για τον πρωτογενή τομέα. Δεν θα μπορούσα να αρχίσω και από πού να τελειώσω για την ενίσχυση, τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό θα επαναληφθεί και ενδεχομένως και λόγω της δυναμικής που αναπτύσσουμε το τελευταίο διάστημα και της κυβερνητικής προοπτικής που ξεκάθαρα διαθένεται στον ορίζοντα, νομίζω ότι η Κρήτη θα τιμήσει για άλλη μια φορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και όχι απλά θα είμαστε πρώτη δύναμη, αλλά θα είμαστε και με ενισχυμένα ποσοστά. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ κοινάλ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη και την εντοπιότητά του ως κριτικού σίγουρα θα έχει μια. Εκτιμώ ότι θα έχει και αυτό μια ανωδική τάση. Ο σίγουρα χαμένος είναι η Νέα Δημοκρατία, που συρρυκνώνει παντού τα ποσοστά της πανελλαδικά, ακόμα και στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρετε, η απατημένη Μακεδονομάχη, γιατί με αυτό πορεύτηκε και ο κ. Μητσοτάκης, τι έλεγε, πολλές καλές δουλειές, το μακεδονικό και το μάτι. Αυτά τα τρία, την βορυχία στο μάτι, το μακεδονικό και πολλές και καλές δουλειές. Με αυτά πορεύτηκε για να αρπάξει την εξουσία. Τώρα, για αυτά ακριβώς θα απολογηθεί. Και θέλω να πω λοιπόν για το θέμα της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι διαπιστώνω και στη Βόρεια Ελλάδα έχει τεράστιες απώλειες. Μάλιστα, δυστυχώς, ευτυχώς, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου φαίνεται ότι παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας των απογοητευμένων και απατημένων νιώθοντας έτσι Μακεδονομάχων ή ανθρώπων που είχαν βγει και πρωτοστάτησαν τότε στην περίφημη περίπτωση την υπόθεση του Μακεδονικού. Και εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι θα ζημιωθεί και στο νησί μας. Και στο νησί, γιατί υποσχέθηκε πράγματα που δεν βλέπω να υλοποιούνται. Ο κόσμος, οι πολίτες, όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, αναρωτιέται πάρα πολύ απλά. Τελικά το ΠΑΣΟΚ με ποιους θα πάει, με την Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς τι εκτιμάτε? Νομίζω ότι αυτό είναι απλό. Mm-hmm. Είναι μια απλή, νομίζω ότι είναι μια απλή απάντηση. Mm-hmm. Ο ίδιος ο πολύ έγκυρος και δεν σας κρύβω και ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ βαθύτατα κοινοβουλευτικός εδώ και πολλά χρόνια, ο Χάρης ο Καστανίδης, ναι, βουλευτής της Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, μέσα στη Βουλή, μέσα στην Ολομέλεια, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, γύρισε κατάματα κοιτώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους το είπε. Είναι δυνατόν ποτέ εμείς να πάμε με τους οτακουστές μας? Είναι δυνατόν ποτέ ένας πρωθυπουργός αυτής της χώρας να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος, αρχηγό κόμματος που θα πάρει και μια εντολή και διακυβέρνηση, λογικά ο κύριος Ανδρουλάκης, τους υπουργούς του, τον κύριο Χατζηδάκη, άλλους υπουργούς. Προχθές έκανε υπουργικό συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε το αυτό, πραγματικά δεν ξέρω και οι ακροατές μας να έχουν την εικόνα μπροστά τους. Έκανε υπουργικό συμβούλιο και αριστερά είχε τους δύο αντιπροέδρους του. Και, και κάθισαν οι δύο αντιπρόεδροι στο Υπουργικό Συμβούλιο με τη σειρά προτεραιότητας, με αύξοντα αριθμό προτεραιότητας, όπως αναγράφονται ως στόχοι της ΕΕΠ στα σιρτάρια της Κατεχάκη. Ο κύριος 50-46 ΣΕ και ο κύριος 50-49 ΣΕ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο με κάποιον από μέσα, προφανώς τον Πρωθυπουργό, να ακούει τις ζωές των άλλων. Είναι αδιανόητο για τη δημοκρατία. Και πραγματικά μου προκαλεί θλίψη ως νέος κοινοβουλευτικός, όπου βλέπω ένα πρωθυπουργό να διαφορεί, να κάνει ότι δεν βλέπει το θέμα. Διεσυρθήκαμε και διεσυρώμεθα διεθνώς επί 4 μήνες και εδώ η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το γεγονός ότι πιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης με τον κοριό στο αυτί. Και αυτή η κίνηση, πέρα από ποινικά κολάσιμη, και προφανώς θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει, είναι και πολιτικά, αν θέλετε, πολιτικά ανορθόδοξη. Δυσχεραίνει το έργο όλων. Πώς είναι δυνατόν, όπως για παράδειγμα ο κύριος Καστανίδης είπε ότι είναι αδιανόητο να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ Κινάλ με κάποιους
που παρακολουθούσαν τον αρχηγό τους. Έτσι νομίζω ότι διευκολύνει τη δική του έξοδο, ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτές τις πρακτικές και την ελπίδα και την ανάσα να μπορέσει η χώρα να ορθοποδήσει και να πάει παρακάτω. Γιατί όσο αυτές οι ανισότητες που αναφέραμε προηγουμένως διονγκώνονται και οξύνονται, τόσο το πρόβλημα θα είναι δυσεπίλητο στο μέλλον. Πόσο βαθιά είναι η πληγή στη σοσιαλδημοκρατία που επέφερε η υπόθεση Καϊλή, κύριε Μαμουλάκη? Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο σόκαρε. Σόκαρε άπαντες που ασχολούμαστε και είμαστε στην πολιτική ζωή. Φαντάζομαι πολλό δε μάλλον και το κόμμα στο οποίο ανήκει η κυρία Καϊλή. Γιατί πράγματι, εγώ οφείλω να πω ότι η κυρία Καϊλή ήταν γνωστό σε όλους μας ότι φλέρταρε με το Συντηρητικό Κόμμα, αλλά πιάστηκε να κάνει ό,τι κάνει με τη φανέλα του Πασόκ στην ΑΛ. Και αυτό σίγουρα δυσχεραίνει και δυσχεραίνει τη σοσιαλδημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και η συνάντησή του με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στην Ευρώπη, αυτό το πράγμα αποκόμισε και ο ίδιος ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Βέβαια η ζωή προχωρά και οφείλουμε πάντοτε, αφού υπάρχει η τιμωρία για κάθε παράμπτωμα, λάθος, οτιδήποτε μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, να προχωράμε παρακάτω και να μαθαίνουμε από τα λάθη, τις παραλήψεις, τα οποιαδήποτε σφάλματα. Αυτό είναι το κρίσιμο και σίγουρα εκτιμώ ότι το εν λόγω σκάνδαλο του Qatar Gate φαίνεται ότι έχει και άλλες πολλές προεκτάσεις που δεν βάλλονται μόνο τα πρόσωπα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά σίγουρα και στο συντηρητικό χώρο. Τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας τη συνέντευξη αυτή, πώς βλέπετε την επερχόμενη ανάπτυξη της Κρήτης τα επόμενα χρόνια? Η Κρήτη, κύριε Βαρδάκη, είναι κατά την άποψή μου το θορυκτό της ανάπτυξης της χώρας μας, για να μην πω στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η γεωστρατηγική της θέση, ο πρωτογενής τομέας σε συνδυασμό με το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν που συνεχώς χρόνο με το χρόνο διονγκώνεται, αυξάνεται και αυτή η ποσοτική συσσόρευση αρχίζει να προκαλεί και ποιοτικά άλματα, δημιουργούν τη συνθήκη ώστε η Κρήτη να παίξει κεντροβαρές ρόλο στην ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Μεσογείου τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το καμβά, αν προσθέσουμε και τα ζητήματα των λεκτικών συνδέσεων, που πραγματικά αποφορτίζουν, ενώ υπάρχει σύνδεση, πρακτικά αποφορτίζουν την Κρήτη στο ενεργειακό σκέλος και της δίδουν μια άλλη αναπτυξιακή ρότα, όλα αυτά μαζί νομίζω ότι συνθέτουν ένα εξαιρετικό puzzle για να μπορέσει να προχωρήσει το νησί μας και να πετύχει το διακαή πόθο που δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη με ορθολογική προσέγγιση και δίκαιους όρους. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μαμουλάκη, για αυτήν την σημαντική συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη. Εύχομαι καλή χρονιά για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, ειρήνη και πρόοδο.